Πάμε. Πάμε και στην Παγκόσμια Μέρα σαν σήμερα, σήμερα βασικά. Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων, πολύ σωστά Νίκο, το ανέφερες και εσύ. Και όταν λέμε υγροτόπους, εννοούμε τα δέλτα, τα έλη της λίμνης, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, ακόμα και τεχνητές λίμνες. Και βεβαίως είναι μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε το 1971. Μάλιστα, ξεχωριστή ημέρα σήμερα, κατά πόσο βέβαια βοηθάμε στη διατήρηση των συγκεκριμένων περιοχών. Πόσο επηρεάζει ο ανθρώπινος παράγοντας, πολλά τα ερωτήματα. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη, ζωολόγος επιστήμονας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξαναφιλοξενήσει βέβαια. Μας έχει βοηθήσει αρκετά ο κύριος Λιμπεράκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, δική μας η τιμή. Πήγε να μας βάλει λίγο στο κλίμα η συνάδελφος, η Εύη Ισπανού. Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται υγρότοποι? Να ξεκινήσουμε με αυτό το... Ακριβώς, το ερώτημα. Είναι όπου έχουμε γλυκά νερά μαζεμένα. Ναι. Από μικρές κολύμπες, βάλτους, μέχρι μεγαλύτερα συστήματα, λίμνες και εκβολές ποταμών, τα ποτάμια κτλ. Στην Κρήτη είναι λίγοι και γενικά στην Ελλάδα είναι λίγοι, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό τους κάνει ακόμα πιο σημαντικούς. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, κύριε Λιμπεράκη, που ο αριθμός του σε πανελλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο Κρήτης είναι μικρός? Ναι, ναι, είναι μικρός τώρα πια. Έχουμε μια μελέτη στα χέρια μας που λέει ότι από τη δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 90 είχαμε εξαφανίσει το 60% των ελληνικών υγρότοπων. Και είναι μελέτη από το επίσημο Υπουργείο Γεωργίας τότε, εκείνη την εποχή. Γιατί το κάναμε αυτό? Σκεφτείτε, η Γρότοπη ήταν παλιά ένας χώρος που μας τρόμαζε. Είχε κουνούπια, είχε νερά που καμιά φορά μαζευόταν πράγματα που μας ενοχλούσαν κτλ. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, δεν ξέρανε τότε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν ξεκίνησε να μελετάμε την βιοποικιλότητα, το πλούτο που μπορεί να έχουν, ναι, και δημιουργούσαν και προβλήματα. Έτσι λοιπόν, η εύκολη λύση τι ήταν? Η αποξήρανση, όπου ναι, μας βόλευε με διάφορους τρόπους, από μπάζωμα μέχρι φυτέματα κτλ. Και είναι αποδοθεί, ας πούμε, σε καλλιέργειες όπως έγινε σε μεγάλες λίμνες της Κοπαίδας, που είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση στον ελληνικό χώρο. Μιλήσατε για τα θετικά των υγροτόπων που δεν τα κατανοούσαμε και δεν τα είχαμε καταλάβει πριν από πολλά χρόνια. Τα οποία ποια είναι? Κοιτάξτε, επειδή εκεί συναντιούνται τρία στοιχεία, ο αέρας, το γλυκό νερό και το έδαφος, και ανακατεύονται καμιά φορά και με θαλασσινό νερό, ειδικά στις εκβολές, αναπτύσσονται πολύ πλούσια οικοσυστήματα, γιατί έρχονται οργανισμοί φυτικοί και ζωικοί που ταιριάζουν σε όλες τις περιοχές αυτές και η αλληλεπίδρασή τους δημιουργεί ακόμα περισσότερη ποικιλότητα. Και έτσι εκεί πραγματικά καταγράφουμε τεράστια ποικιλότητα. Επιπλέον είναι για πολλά είδη ένας, ας το πούμε, σταθμός ανηφοδιασμού και ξεκούραση σε μεγάλα ταξίδια. Στα μεταναστευτικά πουλιά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή συμπυκνώνονται όλα τα μεταναστευτικά πουλιά της Ευρώπης, για να φανταστείτε, που κατεβαίνουν από τους ελληνικούς διαδρόμους, σε 10, 20, 30 μικρά υγροτοπάκια στα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη. Ο πιο γνωστός υγρότοπος σε επίπεδο Κρήτης ποιος είναι? Είναι αρκετοί γνωστοί και με καθένας με διαφορετική σημασία. Θα σας πω έτσι πολύ χαρακτηριστικούς που θα τους ξέρουν και οι ακροατές μας. Η λίμνη του Κουρνά, η λίμνη της Αγιάς που ήταν βάλτος και έχει γίνει τεχνητή λίμνη, αλλά και τεχνητοί υγρότοποι έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως ας πούμε το φράγμα στα Μπραμιανά ή το φράγμα στους ποταμούς. Βλέπουμε εκεί, καταγράφουμε, δηλαδή βλέπουμε ότι η πανίδα μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, ναι, και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Ένας υγρότοπος είναι όπως και το φράγμα από Σελέμη, για παράδειγμα? Και το φράγμα από Σελέμη, βέβαια. Και εκεί πέρα έχουμε, καταγράφουμε καινούργια πράγματα συνεχώς, που δεν υπήρχαν παλιά, επειδή δεν λειτουργούσε το... Πριν είναι φράγμα, ήταν ένα ποτάμι, όπως Σελέμη. Σε έκανε μικρά υγροτοπάκια, ναι, αλλά όχι στην έκταση που είναι τώρα. Τώρα οριμάζει, είναι σε μια φάση ορίμανσης, γιατί είναι καινούριο πράγμα για την πανίδα, ναι, και σιγά σιγά αυξάνει πάρα πολύ η ποικιλότητα εκεί πέρα και σιγά σιγά θα γίνει ένας πλούσιος υγρότοπος. Τι έχετε καταγράψει στο φράγμα από Σελέμη? Μας είπατε κάποια νέα δεδομένα, κάποιες νέες καταγραφές? Αυτό πρέπει, δυστυχώς, δεν είναι η άμεση μου αρμοδιότητα, πρέπει να συζητήσετε με τους συναδέλφους μου, τους ορνηθολόγους που το παρακολουθούν. Σωστά. Αλλά ξέρω σωστά ότι καταγράφουν κάθε χρόνο και καινούργια δεδομένα. Ήταν παλιά εκεί.
Δεν είναι, τα πουλιά δεν θέλουν πάντα το ίδιο πράγμα. Κάποια πουλιά θέλουν μεγαλύτερο, κάποια μικρότερο και τα λοιπά. Ανθρώπινος παράγοντας και υγρότοποι στη σύγχρονη, στη σύγχρονη εποχή. Πόσο καλά φερόμαστε εντός εισαγωγικών σε αυτές τις περιοχές? Δεν θέλω να πω, γιατί θα πω ένα πολύ βαρύ χαρακτηρισμό. Παρατηρήστε γύρω σας, όλοι μπορούμε να το δούμε, τι σκουπίδια πετάμε στα ποτάμια, τι μπάζια πετάμε στα ποτάμια, τι μπάζια πετάμε σε υγρότοπους. Εδώ δίπλα μας θα πάμε στον Αλμυρό. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Μπαζώνεται συστηματικά εδώ και παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, των οργανώσεων κτλ. Δηλαδή, τον μπαζώνουμε συστηματικά εδώ και χρόνια. Πετάμε ό,τι σκουπίδι βρούμε σε παλιά, σε ρέματα, σε ποτάμια. Γενικά ο υγρότοπος θεωρείται κάτι πολύ κακό και ξένο, μόνο ότι μπορούμε να πετάμε πράγματα. Απέναντι σε αυτές τις κακές, χρησιμοποιώ και εγώ έναν ήπιο χαρακτηρισμό, συμπεριφορές και νοοτροπίες. Ναι. Η λύση είναι ένα αυστηρότερο πλαίσιο, προκειμένου να τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτές τις κινήσεις. Εδώ μπαίνουμε σε θέματα πολιτικής. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι οι αυστηρές ποινές δεν λύνουν το πρόβλημα. Λύση του προβλήματος είναι η ενημέρωση και να φέρουμε τον κόσμο να δει τα θετικά, δηλαδή με επισκέψεις, με ενημερώσεις, με επισκέψεις σχολείων, μαθήματα του πόσο, δηλαδή, και ειδικά τα τοπικά σχολεία παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η τοπική ενημέρωση, δηλαδή ο δάσκαλος που είναι τα παιδιά στο γάζι, να μπορεί να τα πάει στον Αλμυρό να δούνε πέντε πράγματα και με τη βοήθεια πιθανότατα και πιο ειδικών που θα μπορούσαν να τους υποδείξουν πράγματα που δεν μπορεί να γνωρίζει ένας απλός εκπαιδευτικός, έτσι. Αλλά νομίζω είναι θέμα παιδείας και όχι αυστηρότερων ποινών. Σπάνια, η δική μου εμπειρία είναι οι αυστηρότερες ποινές σπάνια λύνουν προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε βέβαια και μέσα από την επιβολή προστήμων σε παλαιότερα χρόνια βέβαια για παραβάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που όντως είχαμε αυστηρά πρόστιμα, αλλά δεν υπήρχε λύση στο πρόβλημα. Ίσως σε κάποιες δεκαετίες από σήμερα να ερχόμαστε σε επαφή με υγροτόπους μόνο μέσα από φωτογραφίες και βίντεο και πλάνα. Τι πιστεύετε? Ελπίζω πως όχι. Δηλαδή, ναι. Ευτυχώς η ευαισθητοποίηση έχει προχωρήσει και έχει προχωρήσει και στο θεσμικό επίπεδο. Θέλω να αναφέρω, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη και είναι μεγάλη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συνάδελφους του WWF Ελλάς που προχώρησαν σε χαρακτηρισμό των μικρών υγροτόπων κάτω από ένα στρέμμα σε όλα τα νησιά της χώρας και της Κρήτης περιλαμβανομένης, και αυτά έχουν τώρα αποκτήσει πολύ ισχυρό καθεστώς προστασίας. Προστατεύονται με προεδρικό διάταγμα ειδικό για τους υγροτόπους. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αυτό, σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο ότι τα γράψαμε σε ένα νόμο, αλλά τώρα, αν πας στην υπηρεσία, στην πολεοδομία, ας πούμε, κάπου που δίνει αδειοδοτούσες υπηρεσίες όλες, δεν μπορούν να μιλάβουν υπόψη σε αυτό το προεδρικό διάταγμα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα των συναδέλφων και νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Και σιγά σιγά μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι, παιδιά, δεν είναι κάτι για να πετάμε μόνο σκουπίδια υγρότοπους, έχει ομορφιές. Ας κρατήσουμε αυτή την αισιοδοξία. Την αισιοδοξία που μας μεταφέρεται ότι όλα θα πάνε καλά και θα διατηρήσουμε αυτό το πλούτο που έχουμε μπροστά μας και έχουμε στα χέρια μας και στα πόδια μας πολλές φορές. Κύριε Λιμπεράκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.